Μείζον θέμα προκαλούν οι νέες αλλαγές στις υπηρεσίες δίωξης παράνομης μετανάστευσης. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με νέο νομοσχέδιο προωθεί την κατάργηση τριών τμήματων συνοριακής φύλαξης στους νομούς Εύρου, Σερών και Ιωαννίνων. Μας κοινοποίησαν ότι αυτές οι υπηρεσίες κάποιες θα κλείσουν, κάποιες θα μεταφερθούν οι αρμοδιότητες στα αστυνομικά καταστήματα και όπως καταλαβαίνετε από την εξειδίκευση πάμε σε μια γενίκευση, σε μια ενιαία δομή μέσα στην αστυνομία, πράγμα το οποίο μας βρίσκει ουσιαστικά διαμετρικά αντίθετους. Οι υπηρεσίες αυτές, οι οποίες αναλάμβαναν συνήθως τους ελέγχους ατόμων και οχημάτων που μετέφεραν παράνομα ανθρώπους, ναρκωτικά ή όπλα, καταργούνται ως αυτοτελείς και μεταφέρονται και αυτές σε γραφεία διαχείρισης μεταναστών που θα λειτουργούν εντός αστυνομικών τμήματων. Εμείς σε κάθε περίπτωση ζητάμε αυτό το οποίο υπάρχει και στην Ευρώπη, δηλαδή μια δομή, μια ανεξάρτητη δομή, μια ενισχυμένη δομή συνοριακής φύλαξης, συνοριοφυλακής αν το θέλετε, μια εθνική δομή, όπως ακριβώς είναι αυτή η κατεύθυνση και των υπόλοιπων ευρωπαϊκών κρατών αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα. Η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή δείχνει το δρόμο σε αυτό το δρόμο που θα πρέπει να ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες χώρες. Συνδικαλιστές εκτιμούν ότι το προσωπικό που θα ενταχθεί στα αστυνομικά τμήματα δεν θα ασχολείται αποκλειστικά πλέον με το μεταναστευτικό και το διασυνοριακό έγκλημα, αλλά και με θέματα της αστυνομίας, όπως για παράδειγμα τα μέτρα τάξης. Οι συνάδελφοι αυτοί που ασχολήθηκαν 15-17 χρόνια με τη συνοριακή φύλαξη και τη δίωξη παράνομης μετανάστευσης θα ασχοληθούν πλέον με γενικότερα καθήκοντα αστυνόμευσης, όπως είναι και γήπεδα, το θέλετε, μέτρα τάξης και οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγαλύτερο, σε αυτό εστιάζουμε. Και δυστυχώς οι προτάσεις μας δεν εισακούγονται για την εξειδίκευση αυτή που σας έλεγα πριν. Τα τελευταία χρόνια, με τις συνεχείς μεταθέσεις και αποσπάσεις προσωπικού από τις υπηρεσίες συνοριακής φύλαξης, από 4.500 άτομα έχουν μείνει στη συγκεκριμένη υπηρεσία μόλις 2.500. Αυτό είναι από τα πράγματα που δεν γίνονται. Εγώ πιστεύω ότι η κυβέρνηση θα κινηθεί στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή θα ενισχύσει και με προσωπικό αλλά και με λιγοτεχνική υποδομή του τμήματος συνοριακών φυλάκων, γιατί πραγματικά στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο είναι εκ των ονού κάνευ. Είναι απαραίτητη η ενίσχυσή του. Έχει να διαδραματίσει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, να ελέγξει την όλη κατάσταση, να ελέγξει τα σύνορά μας, τα οποία στην κυριολεξία δεν ελέγχονται. Λοιπόν, και ακριβώς γι' αυτό εκπλήττομαι κι εγώ. Θεωρώ όμως ότι από μια κυβέρνηση η οποία έτσι δεν διακρίνεται και πολύ για τη σοβαρότητά της, όλα μπορούμε να τα περιμένουμε. Οι συνοροφύλακες ζητούν από τον αρμόδιο υπουργό να ανταποκριθεί στο αίτημα μια συνάντησή τους, ενώ τα ζητήματα που τους απασχολούν τέθηκαν σε έκτακτη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης.